Γεια σας. Λοιπόν, τη μέρα τα φάμε μαρούλι. Κομμένα τα τουλάκια, κομμένα. Κομμένα. Το σουβλάκι παχαίνει. Άρα, εμείς τα φάμε μαρούλι, μαούλι. Το βλέπετε, ε? Μαρούλια. Μαρούλια. Α, και κάτι άλλο. Το σουβλάκι παχαίνει. Κάνει κοιλιά. Μόνο τη γιορτή μου τα φάω. Τη γιορτή μου Αβραάμ. Αβραάμ. Τα φάω. Τη γιορτή μου τον Ιούνιο. Αλλά τώρα θα την κίνουμε σαλάτα. Σαλάτα, σαλάτα. Άντε πάμε. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάνει στους 20 με 23 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αιχμής με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 στα ανατολικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μου προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις θα φτάνουν στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία μέχρι τους 19 βαθμούς. Τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στα νότια, σταδιακά θα επηρεαστεί και όλη η υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις, θα φτάνουν στα 6 μποφόρ, τοπικά 7 και 8 στα νότια πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Την Τρίτη βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες στα βορειοδυτικά υπηρετικά θα ενταθούν τη νύχτα και θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τετάρτης. Την Τετάρτη ακόμα τοπικές βροχές προβλέπονται στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, η θερμοκρασία την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια δυτικά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Μάλλη πολύ το είπα. Φέραμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας στην πράξη, μειώνοντας το ελάχιστο στις αναγκαστικές ζωές. Από την άλλη, οι δεύτερες προσοχές όλη η Τουρκία μας έφερε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να δίνουμε την δυνατότητα σε αυτούς τους επισκέπτες να έρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να βγάζουν αμέσως βίζα και με αυτόν τον τρόπο να κολώνεται η τοπική οικονομία. Όμως εμείς ήμασταν αυτοί, διότι πείσαμε την Ευρώπη ότι πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική διάσταση του προσωπικού, ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας και όχι να τον έχει διδές. Αυτό ήταν μια ειδική επιτυχία. Μια ειδική επιτυχία η οποία έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Και θα έχουμε πολλές άλλες εκδοχοποιήσεις μετά τις ευρωεκλογές. Τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, ώστε να αλλάξουμε την κοινή αγροτική πολιτική έτσι ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για τους αγρότες μας, τους φιλοτρόφους μας, τους αγγείς μας. Και πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο την άμυνά μας. Προσέξτε, έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη για ένα κοινό αμυντικό ταμείο. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι μπορούμε να κοινικοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους που θα συμπληρώσουν τους εθνικούς πόρους για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή μας άμυνα. Και θέλω να αναρωτηθείτε. Πήρε μια μαλάκα. Την επόμενη μέρα μετά την προεδρία, ποια πολιτική δύναμη θέλετε να διεκδικήσει όλα αυτά προς όφελος των Ελλήνων πολιτών? Η Νέα Δημοκρατία είναι η απάντηση. Το πλήρες ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος απάντησε και σε όσους τον κατηγόρησαν για το θαύμα κατά τη βάφτισή του. Τη μεγάλη βραδιά παρόντουσαν και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ οι αντιδράσεις για την επιλογή του Δημήτρη Παπανότα συνεχίζονται.
για να περνά από τους δυναμικά από τα δυναμικά σχόλια στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε βολές εναντίον του. Το Στέφανο Κασελάκη στη σκηνή ξεκίνησε η παρουσίαση των υποψηφίων του Ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη κίνηση του Πρόεδρου της Κουμουντούρου ήταν να απαντήσει στη Νέα Δημοκρατία για την κριτική που του ασκεί και την βάφτισή του. Μια προσωπική στιγμή που είδα να βαφτίζεται από την προπαγάνδα το θαύμα Κασελάκη. Είδα να μου φορτώνονται φράσεις που ποτέ δεν χρησιμοποίησα και λαζονία που ποτέ δεν είχα. Γιατί? Γιατί όταν είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ολόκληρο καλοδουλεμένο σύστημα που παίρνει εντολές απευθείας από το Μαξίμου δουλεύει με ένα σκοπό. Πώς θα διαστρεβλώσει, πώς θα σε λιγορήσει, πώς θα δολοφονήσει το χαρακτήρα σου. Διαστρεβλώστε, βαρέστε, χτυπήστε. Χτυπήστε! Δεν θα καταφέρετε να με τσακίσετε, δεν θα καταφέρετε να μας τσακίσετε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα! Οι αναφορές του Στέφανου Κασελάκη για τις κατηγορίες της κυβέρνησης πυροδότησαν ένα νέο πόλεμο με τη Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Στην Αμερική κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα οι λεγόμενοι τηλεευαγγελιστές. Είναι ιερείς οι οποίοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο διά της τηλεοράσεως με έναν τρόπο ανάλογο με αυτό που άκουσα τον κύριο Κασελάκη πριν από λίγα λεπτά. Να αναφέρεται, ξέρετε, τα πιάνουν όλα. Ωραία, μπορεί να γίνει.